εμπολισμό που τότε προκάλεσε την τεράστια καταστροφή με την κυβέρνηση του πρώτη κυβέρνηση και βασιλικών. Ο λιθαρμός προκάλεσε τους εμφυλίους πολέμους και στη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης και πρόκειται στον Ευρωπαϊκό Πόλεμο των Τσακών Πεχυλίων Δραγωμένων για την Ισίδα, για τα Λάθυρα. Τώρα τα Λάθυρα βέβαια το πετρέλαιο το δίνει την Ισίδα. Αυτό ο λιθαρμός, αυτή η αρχιφιλία, να θες να είσαι εσύ και μόνο το συμφέρον, η δύναμη, η εξουσία, δεν είναι ανάγκη την προσθέση των ανθρώπινων πόνων και στην ανθρώπινη ζωή. Η στάση των συμμάχων, οι σύμμαχοι που καταστρατηγούσαν κάθε συνθήκη με το κοινικότατο, οι συνθήκες ισχύουν εφόσον είναι συμφέρουσες. Εμείς καταστρέψαμε τον εαυτό μας με τον διχασμό. Βλέπουμε και σήμερα ότι συνέχεια ακούμε στην τηλεόραση οι πολιτικοί αρχηγοί διαστραβώνουν τα ψήφια του Ελλάδος. Δεν μπορούν να κάθουν να κουβεντιάζουν να βρουν μια λύση σε ένα πρόβλημα παρά να εκτοξεύουν συνθηματολογικά συνθηματολογικές εκφράσεις ένας τον άλλον ανεφουσίας. Και κάναμε αυτή τη σειρά του Πρωτοποράμι συνέχεια για να μάθουμε αυτό το κομμάτι, να θυμηθούμε την ιστορία μας, να δούμε ότι η ιστορία είναι δάσκαλο για το μέλλον. Δεν είναι, η ιστορία δεν είναι μουσιακό είδος. Βρισκόμαστε στο κέντρο συγκλονιστικών γεωπολιτικών ανακατατάξεων και εμείς ασχολούμαστε με το τίποτα. Δηλαδή, το να ξέρουμε την ιστορία δεν μας βοηθήσει να προλάβουμε τα επερχόμενα κακά ή να προβλέψουμε και τα καλά όσο είναι τα κακά. Γι' αυτό κάνουμε και τη σειρά του Πρωτοποράμι για να μάθουμε, να δούμε τι έχουμε ζήσει και να ξέρουμε τι μπορεί να αντιμετωπίσουμε, γιατί η ιστορία δυστυχώς έχει μια τραγική επαναληπτικότητα. Πλησιάζοντας το τέλος αυτής της έκθεσης, θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κόσμο που μας στήμησε. Σήμερα Σάββατο έχουμε ξεπεράσει τις 8.000 επισκέπτες. Επομένως, όσοι θέλουν, θα πρέπει να τρέξουν για να δουν την έκθεση μέχρι αύριο το μεσημέρι. Σαν αποτέλεσμα αυτής της έκθεσης, θα πρέπει να τονίσουμε και τη συνεργασία των σωματείων, των υπηρεσιακών συλλόγων, των συλλόγων Ποντίων και Ανατολικής Θράκης, με βάση την οποία συνεργασία καταλήξαμε στο να δημιουργήσουμε μία ομάδα. Η σκέψη μας είναι να δημιουργηθεί μία ομάδα για να γίνει μία καταγραφή όλων των κοιμηλίων που υπάρχουν στα σπίτια των ανθρώπων. Ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία. Ζήσαμε τη στιγμή, πολλές στιγμές που ερχόντουσαν άνθρωποι και μας λέγανε ότι έχουν κοιμήλια τα οποία θα μας τα εμπιστευτούν για να τα καταγράψουμε, για να μπορέσουμε να διδάξουμε τους νέους.